το πορτοκάλι είναι από τα πιο γνωστά και τα πιο νόστιμα εσπεριδοειδή. Έχει καταγωγή από την Ινδία και την Κίνα. Αν και η καλλιέργειά τους είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια, στην ουσία ξεκίνησε εντατικά από τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα στη Βόρεια Αφρική. Στις μεσογειακές περιοχές έφτασε γύρω στο 1490 από Πορτογάλους θαλασσοχώρους. Πιθανολογείται μάλιστα ότι σε αυτούς οφείλει το όνομά του. Στη συνέχεια, από την Ελλάδα διαδόθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι Ισπανοί Ιεραπόστολοι την μετέφεραν στη Βόρεια Αμερική. Στις μέρες μας, η πρώτη σε παραγωγή χώρα είναι η Βραζιλία. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ινδία, η Κίνα και η Ισπανία. Όμως, τα πιο νόστιμα που έχω δοκιμάσει είναι τα ελληνικά. Τα συστατικά του πορτοκαλιού είναι εθέριο λάδι, αρωματικό εκχύλισμα, λιμονίνι, άουρα αντιαμαρίνι, φλαβονοειδή, ναριγκίνι, βιταμίνες α, β, σ, π, οργανικά άλατα, ασβέστιο, κάλιο, φόσφορο, νάτριο, σίδηρο και μαγνήσιο. Το πορτοκάλι είναι εφιδρωτικό, σπασμολυτικό, καταπραϊντικό και τονώνει την καρδιά. Βελτιώνει και την υπέρταση. Βοηθάει σε πονοκεφάλους, στην υστερία, τον βήχα και καταπραίνει την νευρικότητα και την βροχοκύλη. Βοηθάει ιδιαίτερα τους διαβητικούς και όσους πάσχουν από αρθρητικά. Με τα νεράντζια που έχουν τις ίδιες ιδιότητες με το πορτοκάλι, γιατρεύαν παλιά τις χιονίστρες και την αμυγδαλίτιδα. Ο χυμός του πορτοκαλιού προφυλάσσει από την γρίπη και την ουλίτιδα. Κάνει καλό στη βρονχίτιδα και θεωρείται αποχρεμτικό. Τα γλυκά του κουταλιού από πορτοκάλι κάνουν καλό στη δυσκυλιότητα και βοηθούν στη χώνευση. Για να φτιάξετε αφέψιμα, βράστε μια χούφτα φύλλα και λουλούδια πορτοκαλιάς ή νεραντζιάς σε ένα λίτρο νερό. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόκο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.